Παναγία Δέσποινα Θεοτόκη, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμια Πρόδρομε, Αποστόλων Δωδεκάσα, Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας, Όσοι και Μάρτυρες, Οι καλώς αθλήσαντες στεφανοθέντες, Πίστε πρεσβεία προς τον Κύριο, Του ελεηθήνε τα ψυχά σημών. Από τα άκρα της πατρίδος, από την ηρωική Φλόρινα, όπου την ώρα αυτή πέφτει χιόνι και το θερμόμετρο είναι κάτω από το μηδέν, από τη Φλόρινα λοιπόν ευρίσκομαι εδώ εις την Αθήνα, εις την νεωτέρα Βαβυλώνα του ελληνισμού. Αισθάνομαι χαρά που ευρίσκομαι εδώ εις την Ιερά Σύναξη. Χαίρο δια μία ακόμη φορά, διότι βλέπω τα προσφυγή σας πρόσωπα. Χαίρο ακόμα, διότι εδώ όσοι είστε εις την αίθουσα, θέλω να το ελπίζω ότι δεν είστε απλώς ακροατές, που από μια περιέργεια ήρθατε εδώ για να ακούσετε έναν περίεργο επίσκοπο, αλλά ότι είστε ακροατέ που ενθουσιάζεστε, συμπονείτε, συμπάσχετε και συναγωνίζεστε για τα μεγάλα και τα υψηλά, για τις ιδέες εκείνες που ο βράχος του Γολγοθά εβάθη με το αίμα, το πολύτιμο αίμα, τον εκτίμητο αίμα του Θεάνθρωπου. Εγώ, όπως σας είπα και άλλοτε, επιθυμώ ο ακροατής να είναι αγωνιστής. Ακροατής ίσον αγωνιστής. Και αν οι ακροατές των κηρυγμάτων, όχι μόνο του ειδικού μου, αλλά και όλων των κηρύκων του Ευαγγελίου, που κηρύττουν των λόγων του Θεού απερίθμητων εις την αγαπητή μας πατρίδα, δεν γίνουν αγωνιστές, τα αποτελέσματα θα είναι μικρά και ασήμαντα ή και μηδαμινά. Απευθύνω λοιπόν σε ένα ακροατήριο που είναι αγωνιστικό, που περιμένει από τον Επίσκοπο αγωνιστικά συνθήματα. Στην γενεά η οποία κατεξοχήν είναι αγωνιστική γενεά, όπου τα συνθήματα της αναρχίας και του δαιμονισμού είναι τόσο αυθονά εις τον κόσμο τούτον. Σας θερώ αγωνιστάς. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ο βασιλεύς των ιεροκηρύκων όλων των αιώνων, σε κάποια δύσκολη στιγμή της ζωής του, απευθυνόμενος προς τους ακροατάς, έλεγε ότι τι είστε εσείς οι ακροατές για μένα, πώς εθερούσε τους ακροατάς του ο Ιερός Χρυσόστομος. Σείς οι ακροατές μου, είστε τα φτερά μου, δηλαδή εκείνοι που του έδωναν θάρρος, κουράγιο, ενθουσιασμό για να συνεχίσει τη δύσκολη αποστολική του πορεία. Κι αν εκείνος, ο γίγας του Άμβωνος, αισθάνατο ανάγκη να βρίσκεται μέσα σε ένα θερμό περιβάλλον, αγωνιστικό περιβάλλον, πολύ περισσότερο εμείς έχουμε ανάγκη ενός Θεού του θερμού και αγωνιστικού περιβάλλοντος. Δεν απλώς να θερμαίνομαι, να θερμαίνομαι, να θερμαίνω, αλλά και να θερμαίνομαι. Και είναι γεγονός ότι και ο πιο μικρός ιεροκήρυκας αποκτά φτερά και αγωνίζεται με όρεξη όταν βλέπει ότι οι αγώνες του δεν επιματαίω. Αυτός άλλωστε ο Απόστολος Παύλος λέγει κάπου επράξη των Αποστόλων, όταν είδε τους χριστιανούς της Ρώμης ότι είχαν βγει έξω από τη Ρώμη χελιόμετρα ολόκληρα να τον πολυπαντήσουν με ενθουσιασμό, λέγει ότι έλαβε θάρρος. Και πίστευσατε με,
ότι έχω τώρα 50 χρόνια που εργάζομαι μισόν αιώνα εις το Ευαγγέλιο του Χριστού, σε ημέρες δύσκολες οι ολίγοι χριστιανοί που σταθήκανε κοντά μου υπήρξαν τα φτερά μου. Φτερά μου λοιπόν είστε απόψε εσείς όλοι εδώ. Τι είπω και τι λαλήσω. Πολλά είναι τα θέματα με τα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε. Να ομιλήσουμε επάνω εις τον βίο του μεγάλου πατρός και δασκάλος εκκλησίας των νεωτέρων χρόνων, του Γρηγορίου του Παλαμά, του οποίου το ερολείψανον φυλάσσει ζηλοτύπος η πόλη, η πρωτεύουσα, η συμπρωτεύουσα της Ελλάδος, η Θεσσαλονίκη, και η οποία σήμερα πανδήμως εορτάζει την ιερά μνήμη του. Υπήρξε πολέμιος του παπισμού και μόνο ότι από τον θάνατό του έχουν περάσει 630 περίπου χρόνια, μέχρι σε μας φτάνει το ερών του σάλπισμα ότι πρέπει εμείς οι Έλληνες που κατοικούμε τη γωνιά αυτή να μείνουμε πιστοί και αφοσιωμένοι στην Ορθόδοξη αποστολή μας και να κλείσουμε τα αυτιά εις τα σιρήνας των διαφόρων αιρέσεων. Να ομιλήσουμε για τον Άγιο ή να ομιλήσουμε για τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ο Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ή πίνθη Θεοτόκο το χέρι και του οποίου την ανσύναξη εορτάζει σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ή να ομιλήσουμε πάνω στο Ευαγγέλιο που περιέχει τον παρήγορο λόγο, ένα παρήγορο λόγο που πρέπει και εμείς όλοι να ακούσουμε εις το ροέξ ομολογητήριον κατά την Αγίαν αυτήν περίοδο, όσο αμαρτωλή και αείμεθα, όσο παράγεται και αείμεθα τέχνων αφαιοντές σε αμαρτία. Δεν υπάρχει αμαρτία την οποία να μην νικά ο Σταυρός του Κυρίου, η Χάρις του Κυρίου. Ή να ομιλήσουμε πάνω στον Απόστολο, περικοπήν προς Εβραίους επιστολή, όπου εκεί τα νοήματα είναι πανύψηλα και όπου λέγει ότι εσύ καταρχάς τη γίνεται θεμελίο σας και έργα των χειρών σου εις είναι ουρανή. Αλλά εγώ αγαπητοί μου, σήμερα δεν θα μιλήσω επάνω στα θέματα αυτά επικοδομητικής λεγόμενης φύσεως. Αγωνιστικών το ακροατήριο, αγωνιστικών περιμένει και το θέμα του σημερινού θέματος. Θα μιλήσω πάνω σε ένα θέμα που φοβάμαι να το αναπτύξω μπροστά στην αγάπη σας. Και φοβάμαι γιατί μόνο ότι εδώ στην αίθουσα, κατ' ομάλων και ήτων, είστε πρόσωπα θρησκευτικά, πρόσωπα που αγαπά την θρησκεία, πρόσωπα που εκκλησιάζεστε, πρόσωπα που εξομολογείστε, πρόσωπα που κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων, πρόσωπα που θα δακρύσετε τη Μεγάλη Παρασκευή όταν δείτε τον εσταυρωμένον επί του Σταυρού, εν τούτης όμως έχετε μερικάς αδυναμίας. Έχετε μια αδυναμία που όχι εγώ, όχι Χρυσόστομος, αλλά Αρχάγγελος να κατεβεί από τον ουρανό και να παρουσιάσει τα μεγαλύτερα επιχειρήματα, εν τούτης όμως εσείς δεν θα θελήσετε να ξεκολλήσετε από κάνα πράγμα, από μια κατάσταση που τόσο αγαπάτε, που τόσο χρόνο διαθέτετε, και εγώ βρίσκομαι σε μια δύσκολη θέση από αυτό το πλήθος που ευρίσκεται εδώ στην αίθουσα. Μελαγχολώ και λέγω πόσοι άραγε θα με ακούσετε, ή μήπως κι εσείς πείτε σκυρός ο λόγος ούτως, τι δυνατή αυτού ακούει. Εμείς πήγαμε να ακούσουμε κάποιο λόγο ευχάριστο και εδώ μας θέτει ο ιεροκήρυκας, ο επίσκοπος μπροστά σε ένα φοβερό δίλημα, ή το ένα ή το άλλο. Εν τούτης, αφού ζητήσω νοερός την βοήθεια του Παναγίου Πνεύματος να φωτίσει όχι μόνο το ειδικό μου πνεύμα, αλλά να φωτίσει τα δικά σας πνεύματα, ώστε ο λόγος που θα ακούσετε απόψε, οσοδήποτε σκυρός και αν φανεί εις τα σακουά σας, εσείς να λάβετε τον Σταυρόν του Κυρίου, τώρα που πλησιάζει και η μέρα η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως, να σηκώσετε τον Σταυρόν αυτόν, τον οποίον εγώ θα θελήσω να σας υποδείξω, και πράγματι να είστε χριστιανοί αγωνιστικοί. Ποιο το θέμα?
όπως σας είπα, και η πιο ευλαβέστερη έχει την αδυναμία αυτή. Και όχι μόνον εσείς, αλλά και ρασοφόροι, και ιερομόναχοι, και άγαμοι, και επίσκοποι, και καλόγεροι και καλόγριες, που απομακρυνθήκανε στα μοναστήρια, και αυτές και αυτοί έχουν την αδυναμία αυτή, έχουν την αγάπη προς ορισμένο αντικείμενο και πράγμα, που έχει καταστεί στην εποχή μας το ήλιον της σημερινής γενεάς μας. Και αυτό είναι η τηλεόραση. Ομιλήσαμε κι άλλοτε περί τηλεοράσεως. Αλλά και πάλι απόψε θα ομιλήσουμε περί τηλεοράσεως. Ένα δέντρο που έχει ρίψει βαθιές τις ρίζες μέσα στη γη δεν πέφτει με μια τσικουριά, και χρειάζονται πολλές τσικουριές να κάνει υλοτόμος για να ξεριζώσει το δέντρο τούτο. Τηλεόρασης. Θα τη ζυγίσουμε με δύο ζυγαριές. Πρώτη ζυγαριά που ο χριστιανός επιβάλλεται να ζυγίζει τον βίον του. Είναι το Ιερόν και Άγιον Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η ζυγαριά. Ζυγαριά φαρμακείου. Ζυγίζει. Ακρίβεια. Μανίλ φακέλ φαρές. Εάν μια πράξη σας, ένας λόγος σας, εάν μια σκέψη σας δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αμέσως ο δείκτης, όπως είναι η δείκτη στα διάφορα όργανα, αμέσως ο δείκτης σας λέγει σκάρτο, είναι αμαρτωλό, δεν πρέπει να το κάνεις. Και ο δείκτης αυτός, αν εφαφινταλαντεύσεως, μας υποδεικνύει τα καθήκοντά μας. Λοιπόν, ζυγίζομαι και την τηλεόραση με το Ευαγγέλιο. Όταν δεν λέγω τηλεόραση, δεν εννοώ το όργανο, διότι το όργανο ως επίτευγμα υπέροχο της ανθρωπίνης διανοίας είναι επενετόν. Όταν λέγω τηλεόραση, ομιλώ για την τηλεόραση εκείνη όπως κατήντησε στην αθλία μας πατρίδα. Ομιλώ περί της εκφυλισμένης τηλεοράσεως, της εκφύλου τηλεοράσεως, την οποία δυστυχώς ανεχόμεθα οι πάντες και έχουμε πάντες την ευθύνη. Κάνω διάκριση του οργάνου και της χρήσεως ή καταχρήσεως της τηλεοράσεως. Ζυγίζω λοιπόν την τηλεόραση επάνω στη ζυγαριά αυτή. Μα θα μου πει κάποιος, τι έπαθες πάτε. Στην εποχή του Χριστού δεν υπήρχε τηλεόραση. Συνεπώς, όσο να ψάξεις, εις τα λόγια της Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, εις τα λόγια του Χριστού, εις τα λόγια των Αποστόλων, δεν θα βρεις τέτοιο πράγμα να ομιλεί περί τηλεοράσεως. Και εγώ απαντώ ότι υπήρχε στην εποχή του Χριστού τηλεόρασης. Μα, τι έπαθε ο Κύρικας απόψε. Ένα εισιτήριο του υπολείπεται για το φρονοκομείο. Και όμως, αγαπητοί, υπήρχε τηλεόραση. Η πρώτη τηλεόραση. Επίτευγμα άριστο. Που αρκεί και μόνο να αποδείξει ότι υπάρχει δημιουργός, είναι τα μάτια μας. Αυτή είναι η τηλεόραση. Ένας που έχει οξία τηλεόραση. Θυμούμε όταν περιόδευα τα χωριά της Σπίνδου ως ιεροκήρυκας, ένας τσοπάνος που ήταν κοντά μου, εγώ λόγω της μοιοπίας μου δεν βλέπω μακριά, αυτός μου λέει βλέψε πάνω εκεί στην κορυφή του βουνού. Τι έβλεπε, ένα κατσίκι έβλεπε. Όρασης. Τηλεόραση συσκευή είναι. Εάν πει σε κάποιον σήμερα ότι μια τηλεόραση εφύτρωσε έτσι στο χωράφι, ότι υπάρχει χωράφι που βγάλει τηλεόραση, θα σου πει τρελέτε, αυτός ο άνθρωπος τηλεόραση. Την τηλεόραση την κάνει κάποιος, μηχανικός, Αμερικάνος, Γερμανός ή άλλο κοινός κράτος, επιστήμων. Λοιπόν, πάσα συσκευή τηλεοράσεως κατασκευάζεται υπότινος. Ο δε
τους δύο αυτούς λαμπτήρας, τα δύο αυτά μάτια, την πρώτη αυτή συσκευή, ποιος την κατασκεύασε, μία είναι απάντηση, ο Θεός. Και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στο Θεό, διότι μας έδωσε το μέσο εκείνο, δια το που βλέπουμε μακράν, δια το οποίο λαμβάνουμε γνώση του ουρατού κόσμου. Και όταν βλέπεις όλα τα ωραία κάλλη της φύσεως, την θάλασσα που εκτείνεται μεγάλη, τις κορυφές των βουνών που είναι πάντοτε χιονισμένες, τον κάμπο που είναι στρωμένος με περσικούς τάπητας, τα μεγαλεία του Θεού, τα ωραία του Θεού, σε ευχαριστώ Θεέ μου που μου δώκες τα μάτια. Συνεπώς, η πρώτη συσκευή τηλεοράσεως, ως και οι λέξεις, είναι τα μάτια, τα οποία δεν δημιούργησαν Γερμανοί μηχανικοί ή Ιάπωνες μηχανικοί, αλλά οσονδήποτε μικρά να φτιάσει την τηλεόραση, δεν μπορεί να φτιάσει τηλεόραση σαν το μάτι, τόση μικρή. Αδύνατο. Θεέ μου, Θεέ μου. Εγώ απορώ πως υπάρχουν άπιστοι. Απορώ, εάν βρεθεί επιστήμονας να φτιάσει μια μικρά τηλεόραση σαν το μάτι, θα σπεύσουν όλοι να καταργήσουν τις τηλεοράσεις που είναι μεγάλα κουτιά ή μικρά κουτιά και όλοι τους να πάρουν μια συσκευή τηλεοράσεως σαν το μάτι. Αδύνατο. Ποιος έφτιασε αυτό το μηχάνημα που ένας Σωκράτης είπε και μόνο το μάτι, μόνο το μάτι. Αυτά είναι να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Ο άπιστοι και άθιοι και ληστέ. Αλλά νομίζω ότι έφυγα από το θέμα. Εγώ σήμερα δεν ήθελα να μιλήσω για τα θαυμαστά φαινόμενα της Θείας Δημιουργίας. Εγώ ήθελα σήμερα να σας αποδείξω ότι η τηλεόραση σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού μας είναι εκτός καταδικάζεται. Αλλά πώς καταδικάζεται? Όπως για την πρώτη συσκευή, την τηλεόραση, υπάρχουν λόγοι της γραφής που μας υποδεικνύουν κατά ποιον τρόπον πρέπει να βλέπουμε τα μάτια, με τα μάτια, έτσι και δυνάμεθα να το εφαρμόσουμε και στην τηλεόραση τα λόγια του Χριστού. Ποια είναι τα λόγια της γραφής? Πρώτη εντολή, σου έδεσε τα μάτια ο Θεός, όχι να βλέπεις τα πράγματα του διαβόλου, αλλά να βλέπεις τα πράγματα του Θεού. Σου έδωσε τα μάτια ο Θεός για να κάνεις καλή χρήση των ματιών σου. Μάλιστα. Γι' αυτό το σκοπό σου έδωσε τα μάτια ο Θεός. Γι' αυτό λέγει η εντολή του της Παλαιάς Διαθήκης. Οι οφθαλμοί σου ορθά βλεπέτωσαν. Οι οφθαλμοί σου ορθά βλεπέτωσαν. Τα μάτια σου να βλέπουν ορθά, κανονικά, δίκαια. Ο δε Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ύψωσε εις κορυφάς την ηθικήν και μας είπε λόγια τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε ιδιαίτερως. Δεν αμαρτάνεις μόνο με το κορμί, δεν αμαρτάνεις μόνο σεξουαλικός με το σώμα σου, με το κορμί σου. Αμαρτάνεις με τις σκέψεις σου. Αμαρτάνεις με τα βλέμματά σου. Πάσου εμβλέψας. Πω, πω, πω. Όποιος κοιτάξει μια γυναίκα ή έναν άντρα, όπως τον κοιτάξει, όχι αθώα, όχι απονήρευτα, αλλά με βλέμμα σαρκικό, με βλέμμα σεξουαλικό, με πόθους και ημέρους σεξουαλικούς, λέγει ο Χριστός ότι αυτός ημίχευσε αυτόν την καρδία αυτού. Ο λίγο διάστημα υπάρχει μεταξύ της εξωτερικής πορνείας και της εσωτερικής πορνείας την οποία ο άνθρωπος διαπράττει εις τους αβύσσους της ανθρωπίνης του υπάρξεως. Λοιπόν, αυτό μας λέγει ο Κύριος και ακόμα ο Ψαλμωδός μας λέγει «Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του ειδήν αματαιότητα. Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ με τα μάτια μου να βλέπουν ορθά, τα μάτια μου να μην αμαρτάνουν». Και πόσον δύσκολο και πόσον εύκολα αμαρτάνουν τα μάτια. Θα ήταν μακρός ο λόγος εάν ήθελα να παρουσιάσω παραδείγματα, διάφορα παραδείγματα. Φτάνει και μόνο να υποδείξω ότι ένας Δαβίδ που επάνω στο δώμα, στην ταράτσα των ακτόρων του ανέβηκε μια μέρα να ξεσκάσει από τα προβλήματα που τον απασχολούσαν, ένας Δαβίδ που πήγε πάνω εκεί στο δώμα, κοίταξε σε γειτονικό σπίτι και είδε μια γυναίκα ολόγυμνη
και από εκείνο το θέαμα της γυμνής γυναικός έπεσε ο προφήτης εις δύο φοβερά αμαρτήματα. Έπεσε εις το αμάρτημα του φόνου και εις το αμάρτημα της μοιχείας, διπλούν διέπραξε αμάρτημα και μέχρι και από τότε τα μεσάνυχτα, τον καιρό που οι αλέκτορες οι πετινοί λαλούν, αυτό σηκωνότανε πάνω και προσευχότανε και μουσκευε το προσκεφαλόν του με τα δάκρυα, ενδάκρυση της δρομή μου βρέξουν. Λοιπόν, τα μάτια μπορεί να σε πάνε στην κόλαση και πρέπει να κάνεις καλή χρήση των ματιών σου, μας συμβουλεύει ο Χριστός. Και γεννά τώρα το ερώτημα, τι χρήση κάνουν τα μάτια, η τηλεόραση αυτή, το τεχνικό μάτι, το τεχνικό μάτι το οποίο έχει δύναμη να βλέπει πράγματα τα οποία είναι πολύ μακριά. Λοιπόν, το τεχνικό αυτό μάτι, τι βλέπει, με το αυτό τι βλέπεις. Είναι γνωστό τι βλέπει και τι ακούει ο άνθρωπος με τα αυτιά του και με τα μάτια του. Θα ήθελα όμως, προτού να σας πω τι βλέπει, ή μάλλον εσείς να έρθετε να μαρτυρήσετε εδώ στο δικαστήριο που ανοίξαμε απόψε, δικαστήριο που δικάζεται η τηλεόραση, όσο υπαριθμόν ένας διαφθορεύς της ανθρωπότητας ολοκλήρου, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω να είπω ένα ανέκδοτο ή μάλλον μια ιστορία πολύ μικρά, πολύ διδακτική. Είναι πολλά χρόνια όταν στην Αμερική ζούσε ο έξοχος εκείνος ανήρ δημοκρατικών φρονημάτων, ο Κένεντι. Ο Κένεντι αποβλέπων εις την συμφιλίωση των δύο μεγάλων δυνάμεων, Ρωσίας και Αμερικής, εκάλεσε εις τη Νέα Υόρκη, εκάλεσε στην Αμερική τον Γκρούτσεφ, τον αρχηγόν των Σοβιέτ, ο οποίος Κρούτσεφ δεν υπήρξε ένα τυχαίο πρόσωπο. Ο Κρούτσεφ προσέφερε υπηρεσία στην ανθρωπότητα, διότι έθραυσε με λόγων σκυρών λόγων, έθραυσε την τρομοκρατία του Στάλιν, ο οποίος υπήρξε κατά τους λόγους του Κρούτσεφ ένας από τους μεγαλύτερους τρομοκράτες της ανθρωπότητος. Λοιπόν, ο Κρούτσεφ τον εκάλεσε ο Κένεντι και επήγε στην Αμερική ο Κρούτσεφ, άθεος, ληστής, σύμφωνα, αλλά δεν έπαυσε να είναι ηθικός άνθρωπος. Τον πήγαν λοιπόν ο Κένεντι και τον πήγανε στην πηγή της κολάσεως. Τον πήγανε στο Χόλιγουντ. Και εκεί του παρουσιάσανε μια ταινία από εκείνες τις άθλιες αμερικανικές ταινίες που διέφτεραν την ανθρωπότητα. Και μόλις επάνω στην ταινία, την αμερικάνια, παρουσιάσαν γυμνές γυναίκες, ο Κρούτσεφ, ο Θεέ μου, άθεος άνθρωπος να εφαρμόσει το ψαλμικό, απόστρεψε τους οφθαλμούς μου, του μη βλέπει ματαιότητα, άθεος αυτός, δίδαξε τους χριστιανούς της Αμερικής και όλο τον κόσμο ότι δεν πρέπει να βλέπεις. Εσκέπασε έτσι τα μάτια του. Δεν ήθελε να δει τέτοια πράγματα. Τέτοια πράγματα δεν ήθελε να τα δει. Λοιπόν, εσύ ο οποίος ανοίγεις τηλεόραση και βλέπεις τα εσχρά και κατανόμαστα και λέγεσαι χριστιανός και εξομολογείσαι και κοινωνείς των ραχνάντων μυστηρίων και ατενείς τον εσταυρωμένο στον Γολγοθά, εσύ είσαι ένοχος ενώπιον του Θεού. Και ποια είναι εκείνα τα οποία παρουσιάζονται στην τηλεόραση? Εμένα ρωτάτε. Εγώ δεν έχω τηλεόραση. Ούτε στη Μητρόπολη, ούτε στα φιλοθροπικά ιδρύματα τα οποία έχω υπό την πνευματική μου εξουσία, τηλεόραση δεν έχω. Εν τούτης, μόνο όταν έχω τηλεόραση, ακούω γονείς, ακούω επιστήμονας, ακούω διδασκάλους, ακούω ψυχιάτρους, ακούω επιστήμονας μεγάλους, ακούω λαών ολόκληρων και κρίνω δικαίως τα της τηλεοράσεως. Βλέπει λοιπόν ο άνθρωπος, βλέπει πράγματα ακατανόμαστα και η επίδραση σε αυτόν είναι τρομερά επάνω στην ανθρώπινη ζωή και προπαντός είναι η επίδραση τρομερά στα παιδιά, στους ενηλίκους. Αναφέρω 3-4 παραδείγματα. Ένα παιδάκι έβλεπε στην τηλεόραση ότι ένας από τους ήρωας, τους ψευτοήρωας που παρουσιάζει τηλεόραση, ότι είχε στα πόδια του φτερά, όπως έχουν αυτοί οι βατραχάνθρωποι.
και ότι από τα 8 και 1 το αυτό όροφο, αυτός με τα φτερά, με τα παπούτσα, τα φτερωτά, έτσι λεγότανε, φτερωτά παπούτσα, αυτός πετούσε κάτω και δεν πάθανε τίποτα. Πράγματι αυτό είναι ψευδής, είναι τρίκ, είναι ένα ψευδές. Είναι δυνατόν από 8 ορόφους να πέφτει ένας κάτω με τα φτερωτά παπούτσα και να παθαίνει τίποτε? Ναι, αλλά έλα τώρα εσύ να πεις στο μικρό παιδί ότι αυτό είναι ψεύτικο και ότι είναι η τέχνη της τηλεοράσεως να παρουσιάζει ψευδή και κύκλον την ζωή της αυτής. Λοιπόν, ένας μικρός στο σπίτι μέσα που έλεπε αυτό το πράγμα, όταν οι γονείς του έλειψαν, έβλεπε και αυτός κάτι πανιά στα πόδια του, έκανε και αυτός τον πτερωτόν ήρωα, άνοιξε το παράθυρο, μπλουμ, γελάτε, αντί να κλάψετε. Κατόπι κατέβηκε η μάνα κάτω και τον μάζεψε νεκρόν. Νεκρόν. Ένας άλλος πάλι, μικρούτσικος, πιτσιρίκος, έβλεπε στην τηλεόραση ότι συνεχώς στην τηλεόραση κρεμούσανε ανθρώπους και ότι αυτοί που κρεμούσαν τους ανθρώπους δεν πεθαίνανε, αλλά αυτοί γλιτώνανε. Δεν είχανε αυτό κατά την ανθρωπολύνανε το δεσμό. Άλλο ψεύτικο, άλλη ψεύτικη εικόνα. Λοιπόν, και αυτός όταν πάλι έλειψαν οι γονείς του, απάνω από ένα δοκάρι κρέμασε ένα σκηνή και κρεμάστηκε. Πνιβρέθηκε πνιγμένος. Ένας άλλος που έλεπε στην κινηματόγραφο, έγραφε στην κινηματόγραφο, έβλεπε μια άλλη σκηνή, ότι ένας απελπισμένος άνθρωπος εκάτσε, άνοιξε τη στρόφιγγα του φωταερίου και κάτσε επάνω στη στρόφιγγα και αυτοκτόνησε, και αυτός το εμήθηκε και αυτοκτόνησε, άνοιξε και αυτός τη στρόφιγγα του φωταερίου και αυτοκτόνησε το παιδί. Ένα άλλο, το οποίο συνέβη προμηνώς στην Αθήνα, ότι σε κάποια αισχρά τηλεόραση, που ούτε καμία χώρα έχουμε την πιο διαφθαρμένη τηλεόραση, βάθηκε ο διάολος να διαλύσει το μικρό αυτό βασίλειο. Σε μια τηλεόραση που παρουσιάστηκε τα μεσάνυχτα, ένας με δύο νεαροί, είναι ντροπή να τα μιλάμε για να τα λέμε, δύο νέοι έκαναν αμαρτία μεταξύ των. Απόπειρα παραφύσιν αμαρτίας, ασελγίας, εισέλγουν ο ένας επάνω, προσπάθει να ασελγήσει ο ένας επάνω στον άλλο. Όταν πάλι έλειψαν οι γονείς του, το μεγαλύτερο αγοράκι επί να κάνει τέτοια ανήθικο πράξη στο μικρότερο αδερφό του. Και τον έπιασε ο πατέρας και τον πήγε στον εισαγγελέα και το παιδί τρέμοντας είπε, εγώ λέει, ό,τι είδα στον κινηματογράφο έκανα. Εάν ήταν κακό αυτό, δεν έπρεπε να το δω. Θα μπορούσα να σας αναφέρω 100, 200, 300 τέτοια παραδείγματα για να σας αποδείξω την φοβερά επίδραση την οποία εξασκεί ο κινηματογράφος με τα αισχρά του, με τα αισχρά αυτά θεάματα, τα οποία, η τηλεόραση με τα αισχρά αυτά θεάματα που παρουσιάζει. Αλλά εκτός της ζημίας αυτής, της ψυχικής ζημίας, της οποίας πρόξενος είναι η τηλεόραση, υπάρχει και μια άλλη ζημία. Ποια είναι η ζημία? Που η ζημία αυτή πρέπει να την υπολογίσετε και πρέπει να τη σκεφτείτε, και ότι εντός ολίγου δεν θα περάσουν πολλά χρόνια και τα μικρά παιδιά που είναι ένα μεγάλο, η τηλεόραση αυτή, η τεχνική τηλεόραση, η τεχνική όραση θα καταστρέψει την φυσική όραση. Ο απάνω στη Φλόρινα ερχόταν πάντοτε 10 χρόνια δύο άνθρωποι έξοχοι, οι οποίοι είχαν δύο παιδιά, λαμπρά παιδιά, αξιωματικούς που έπεσαν στο πεδίο της μάχης εκεί στη Φλόρινα και πηγαίνανε στο κημητήριο που έχουμε, το μεγαλύτερο στρατιωτικό νεκροταφείο της Ελλάδος. Δάσος σταυρών. Έπεσε περπίστιο και πατρίδος, ετών 21, ετών 22, ετών 23. Ερχόταν επάνω και έκανε τρισάγιο επάνω στα εκλεκτά τους παιδιά. Μια μέρα, ένα χρόνο, δεν ήρθε ο ένας, ήρθε μόνον ο άλλος. Πού είναι ο συντροφός? Άκουσε τι έπαθε. Πήρε μια τηλεόραση, συνταξιούχος, και από την ώρα που πήρε τηλεόραση δεν σταματάει καθόλου να βλέπει τηλεόραση. Έπαθε τα μάτια του, είναι τυφλός. Έπαθε τα μάτια του. Είναι δε επιστημονικός αποδειγμένων, όχι από εμένα, αλλά από επιστήμονας μεγάλης ολκής,
ότι η ακτινοβολία αυτή την οποία εκπέμπει η τηλεόραση, το φως εκείνο βλάπτει τον αφιβλοστροειδή χιτώνα του οφθαλμού, κοκκινίζουν τα μάτια, δημιουργεί κάποιο πόνο που το ονομάζουν τώρα οι επιστήμονες της Αμερικής τηλεοπτικό πόνο στον εγκέφαλο, και ότι σιγά σιγά ο πόνος αυτός μπορεί να καταντήσει πού? Σε επιληψία. Σε επιληψία. Τα παιδιά να γίνουν επιληπτικά. Οι άνθρωποι. Λοιπόν, και ψυχικός και σωματικός βλάπτει η τηλεόραση. Και ότι αυτό είναι σωστό τελευταίο, δεν έχω καιρό να σας παρουσιάσω ότι επάνω στη Θεσσαλονίκη πέρυσι έγινε το 7ο παιδιατρικό συνέδριο ή συμπόσιο που παρουσιάσαν όλοι οι μεγαλύτεροι κορυφαίοι Έλληνες παιδίατροι και ομοφόνος εξετάζονται στην επίδραση της τηλεοράσεως εξωματικής προπαντός πλευράς αλλά και εξωψυχικής, απεφάντησαν ότι κάνει κακό μέσα στον παιδικό κόσμο και σε όλους τους εγέννητους ανθρώπους. Μάλιστα. Εξετάσαμε λοιπόν εξ επόψεως Ευαγγελίου σκάρτη. Σκάρτη η τηλεόραση. Η τηλεόραση όπου λειτουργεί στην Ελλάδα είναι σκάρτη. Είναι το αντιευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αλλά θα μου πει ένας που δεν πιστεύω να υπάρξει τρίαθρο σαν αυτή, θα μου πει ένας, μα, Ευαγγέλια τώρα, στον 20ο αιώνα. Εγώ είμαι πολίτης ελεύθερος, δεν ζω με παροπίδες. Εγώ κατά τον τρόπο θέλω να ρυθμίσω τη ζωή μου. Κύριε, τι είσαι εσύ, ελεύθερος πολίτης, Γάλλος, Γερμανός, Ρώσος, τι είσαι, σε ποιο κράτος ανήκεις? Γιατί να αποκλείεται να μην θες να ανήκεις στο ελληνικό βασίλειο. Αλλά οσδήποτε κράτος και να είσαι, τα κράτη δεν είναι αναρχικά. Δεν υπάρχει την ώρα αυτή στον κόσμο μεταξύ των 155 και πλέον κρατών και βασιλιών, δεν υπάρχει ούτε ένα άναρχον. Όλα τα κράτη, όλες οι κοινωνίες κανονίζουν τη ζωή τους σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας. Ο δε σπουδαιότερος νόμος πολιτείας, από τον οποίο ως αποπηγής απορρέουν όλοι οι νόμοι, κεντρικός νόμος, άξον της ζωής ενός έθνους, δεν είναι βέβαια το Ευαγγέλιο, είναι ένας άλλος νόμος που τον ονομάζουν Σύνταγμα. Ελάτε λοιπόν εσείς που δεν θέλετε να ακούσετε Ευαγγέλιο, αλλά θέλετε τα πράγματα να τα κρίνετε με το Σύνταγμα και μόνο, και να λέτε ότι αυτό είναι αντισταγματικό, αυτό είναι αντιδημοκρατικό, αυτό είναι ανελεύθερο. Ελάτε εσείς ελεύθεροι πολίτε και μοντέρνα πνεύματα, ελάτε να κρίνουμε την τηλεόραση σύμφωνα με το Σύνταγμα. Αφήνω το Ευαγγέλιο και παίρνουμε το Σύνταγμα. Ζυγίζω την τηλεόραση σύμφωνα με το Σύνταγμα. Λοιπόν, λίγα και τελειώνω. Μα θα μου πείτε τι σχέση έχει το Σύνταγμα με την τηλεόραση. Έχει πρώτα, έχει, θα το δείτε ότι έχει. Είναι ένα άρθρο, το ένα τον άρθρο του Συντάγματος, που λέει ότι η οικία, το σπιτάκι σου, του πιο πτωχού ανθρώπου, είναι μεγάλο αυτό επίτευγμα, είναι μεγάλη αυτή πρόοδος του δημοκρατικού πολιτεύματος, ευλογία Θεού, ότι το Σύνταγμα της Ελλάδος, συμφωνών με άλλα συντάγματα δημοκρατικών πολιτευμάτων, το σπιτάκι σου είναι βασίλειό σου. Είναι άσυλο. Άσυλο. Δεν μπορεί κανείς να το παραβιάσει. Ενύκτωσε. Ούτε εισαγγελέας μπορεί να μπει μέσα. Εάν έχει λόγο να σε πιάσει, θα περιμένει να βγει ο ήλιος, να ανατύλει ο ήλιος, και τότε όταν βγαίνεις έξω από το σπίτι θα σε πιάσει. Δεν επιτρέπεται. Παραβίαση ασύλου τιμωρείται με 4 και 5 χρόνια φυλακή. Είναι ιερόν το άσυλο. Μόνο η αστυνομία κατόπιν εντάλματος, εισαγγελέως ή δια εκτάκτους ανάγκας δίνεται το άσυλο να παραβιαστεί. Και τι σχέση, λοιπόν σας λέγω ότι το άσυλο, το ένα των άρθρων του Συντάγματος, το κατέλησε η τηλεόραση. Γιατί το κατέλησε η τηλεόραση? Εξηγούμε. Πρώτα, ένας μεθυσμένος άνθρωπος, ένας Παύλος, ένας διαφθαρμένος, μία πόρνη, ένα γίνον διαφθαρμένο, δεν μπορούσε να μπει μες στο σπίτι σου και να σχημονεί. Μπορούσε, τον έβγανε έξω, θα καλούσε τον εισαγγελέα, την αστυνομία, ότι ένας θέλει να μπει μες στο σπίτι μου να αργιάσει, να ξεγυμνωθεί μπροστά στα παιδιά μου, να πει εσχρόλογα,
τίποτα εάν τολμήσει τέτοιο πρόσωπο και μεθυσμένο να είναι, αμέσως θα έρθει το 100 να το συλλάβει και τον δικάσει από αυτό φόρο ως παραβάτην, ως παραβιαστήν του οικογενειακού ασύλου. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα που μερικοί εισέρχονται μέσα στο άσυλο, συλλαμβάνονται και καταδικάζονται αμέσως. Είναι θεμελιώδες. Το σπίτι σου είναι φρούριό σου. Το σπίτι σου είναι το βασίλειό σου. Το σπίτι σου είναι ο πυρήνας της δημοκρατίας. Απογορεύει. Τώρα με την τηλεόραση πάει το άσυλο. Ο κάθε παλιάνθρωπος, το κάθε ενό στοιχείο, τσουπ, μέσα στο σπίτι σου είναι. Μέσα στο σπίτι σου. Και εσύ δεν μπορεί να το διώξεις. Πού να το διώξει. Προ 50 χρόνια τολμούσε να μπει μες στο σπίτι σου ένας κίνεδος, ένας διαφθαρμένος τύπος, μια γυναίκα του υποκόσμου. Τίποτα. Τώρα. Εκείνο που έλεγε, ευρισκόμαθα σε μια εποχή του Αντιχρίστου, διότι θα πει Αντιχριστός. Εκείνο που έκανε ο Χριστός θα τα κάνει ανάποδα. Από ανάποδα τα κάνει ο διάολος. Ανάποδα. Ό,τι έκανε ο Χριστός, πολλά πράγματα θα κάνει ανάποδα. Θα είναι η ιτέρα όψης, η σατανική όψης των ζητημάτων. Λέει το Ευαγγέλιο, και δεν το πιστεύαν οι άνθρωποι, και δεν το πιστεύουν μέχρι σήμερα, ότι και κλεισμένο των θυρών, κλειστά τα παράθυρα, κλειστές οι πόρτες, παρέστε ο Κύριος ευλογών και αγιάζουν αυτούς. Και κλεισμένο των θυρών. Πω. Τώρα με τηλεόραση. Λαμβάνουμε μια απόδειξη της αληθείας αυτής. Εάν ο άνθρωπος κατόρθωσε με τη συσκευή του και κλεισμένο των θυρών να βρίσκεται μέσω ημών, πόσο μάλλον εκείνος που έφτιασε τα ερτζιανά κύματα να βρίσκεται μέσω ημών. Εκεί μεν και κλεισμένο των θυρών εισήλθε ο Χριστός ευλογών. Εδώ και κλεισμένο των θυρών εισάρχεται ο διάβολος και διαλύει την οικογένεια. Ιδού λοιπόν αγαπητοί μου ότι φτάσαμε σε μια τέτοια σατανική περίοδο κατά την οποία ο σατανάς εκμεταλλευόμενος τα αρτζιανά κύματα τα οποία δημιούργησε ο Θεός, ο μεγαλοδύναμος Θεός ευρίσκεται μέσα στο σπίτι σου και καταργεί το άσυλο της οικογένειας. Δεν υπάρχει άσυλο. Δεν υπάρχει άσυλο. Μου έλεγε μια γυναίκα επάνω στη Φλόρινα, μια αθώα γυναίκα, ήρθε μια μέρα στη Μητρόπολη κλαίοντας. Λέω τι έχει και κλαίει. Αχ πάτε μου. Θα χάσουμε τα παιδιά μας. Είχα το μικρό, 10 χρονών. Τον έβλεπα ότι του έλεγαν πάνε κοιμηθείς. Δεν κοιμούντανε. Πονηρός, πιτσιρίκος. Τι έκανε, περίμενε, είχε ακούσει από κάποιο φίλο του ότι κατά τις 12 η ώρα, ώρα του διαβόλου, θα παρουσιαστεί ένα ωραίο θέαμα. Θα παρουσιάσω γυμνά. Το ήξερε ο μικρός. Πήρε κοιμηθείς, τίποτα. Πήγε να κοιμηθεί, αλλά νικούσε τον ύπνο. Όταν πλησίασε τα μεσάνυχτα, κοιτάζει η μάνα του, πάει αυτός ο μικρός, τάκ το κουμπί και βλέπει ολόγυμνα γυναίκα. Φώναξε, όπως η όρνηθα όταν βλέπει τον ιέρακα να ισορμά επάνω στα πουλιά. Έτσι και αυτή εξέβαλε γουαράν κραυγή και έσπευσε να κλείσει την τηλεόραση. Αλλά ο μικρός του λέει, γιατί μάνα μας τα απαγορεύεται να βλέπω τέτοια πράγματα. Μπήκε ο σπόρος του διαβόλου στην καρδία του παιδιού. Μάλιστα γυμνά, κατάγυμνα, συμπλέγματα αμαρτωλά παρουσιάζονται από την τηλεόραση μέσα. Το άσυλο καταργεί. Άρα λοιπόν η τηλεόραση καταργεί το ένα των άρθρων του συντάγματος. Και όποιος θέλει ας θα συζητήσουμε. Ω υποκριτέ που συντάζετε συντάγματα και τα αφήνετε να καταστραφούν. Και εισβάλλει λοιπόν, εισβάλλουν πλέον. Αλλά όχι μόνο το άσυλο, το καταργείται πλέον το άσυλο. Δημοκρατία λέει, δημοκρατία. Πάει το άσυλο, το κατήργησαν το άσυλο. Αλλά καταργείται και ακόμα και κάτι άλλο. Τα σύνορα! Δεν υπάρχουν σύνορα! Δεν υπάρχουν σύνορα! Υπάρχουν σύνορα, αλλά αυτά είναι ο Εύρος ποταμός και πρέπει να αποτίσουμε, να απονέμουμε τιμή και γνωμοσύνη στα ερωικά παιδιά της Ελλάδος που φυλάγουν στην όχθη του Εύρου ποταμού και είναι πανέτοιμα να επαλάβουν, αν θέλει ο Θεός, το μολόν λαβέ του Λεωνίδα και το όχι του Σπύλου. Είναι έθιμα. Αλλά ένα έθνος δεν έχει μόνο υλικά σύνορα, έχει και πνευματικά σύνορα. Και ζει ένα έθνος όταν πλην των υλικών σύνορων υπάρχουν και τα πνευματικά σύνορα.
τα πνευματικά σύνορα κατέληξαν, δεν υπάρχουν. Και όπως, εάν δεν υπάρχουν σύνορα, ο Ετζεβίτ, ο Ατήλας, θα εισβάλλει μες στο έθνος μας και θα φτάσει μέχρι Θεσσαλονίκη και μέχρι Αθηνών για να υψώσει τη σημαία του της Ακροπόλεως, απειλή δηλαδή αυτός, κατά παρόμοιον τρόπο και οι βάρβαροι, όπως είπε ορθώς ένας Γάλλος φιλόσοφος, Άγγλος φιλόσοφος, ότι εισέβαλαν οι βάρβαροι. Οι βάρβαροι μπήκαν, οι βάρβαροι πλέον. Δεν ανάγκη τον περιμένεις να έρθει στην Αθήνα ο Ατήλας, ο βάρβαρος, να μπει μες στο σπίτι σου. Άνοιξαν οι πόρτες, κλειστές οι πόρτες και ο βάρβαρος μέσα ευρίσκεται στο σπίτι σου, γιατί βάρβαρα στοιχεία είναι αυτά, καθάρματα της αμερικανικής τηλεοράσεως, τα οποία είναι εγκληματικά στοιχεία, παρουσιάζονται από εκεί και διαπράττουν ασχημίας και βλέπουν τα παιδιά και διαφθείρονται και καταστρέφονται. Καταργείται το άσυλο, καταργούνται τα σύνορα τα πνευματικά της πατρίδος. Καταργείται ακόμα ένα άλλο άρθρο του συντάγματος, το οποίο ομιλεί παρακαλώ περί τηλεοράσεως. Και αυτό παρακαλώ να προσέξετε ιδιαίτερα. Λέει το 15ο άρθρο του συντάγματος ότι η τηλεόραση επί, λέγω αργά να το εντυπώσετε, επί ίσης ώρες είναι μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων επί παντός αντικειμένου, επί παντός θέματος. Δηλαδή, η τηλεόραση πρέπει να είναι αντικειμενική. Διότι κάθε θέμα έχει τα υπέρ και τα κατά. Κάθε θέμα έχει τα όχι και τα ναι. Για να σχηματίσει λοιπόν αυτός ο ελληνικός λαός μια ορθή ιδέα των πραγμάτων, αυτός ο ελληνικός λαός πρέπει να ακούσει τα υπέρ και τα κατά. Τώρα, ο τηλεόρασης έγινε φέοδρον, έγινε πλέον καθαρός όργανον του εκάστοτε κυβερνούντος κόμματος. Σήμερα κυβερνάει το Α κόμμα, αύριο κυβερνάει το Β κόμμα, αύριο το άλλο κόμμα και το κάθε κόμμα κάνει όργανο πλέον. Και από τις τηλεοράσεως δεν ακούς και δεν βλέπεις μόνο τα πράγματα εκείνα τα οποία συμφέρουν στην εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτά βλέπει ο άνθρωπος, τίποτε άλλο. Και περί αυτού πολλής λόγος έγινε στην τελευταία, στην συνεδρίαση της Βουλής. Βλέπουν μόνο τέτοια, ακούγεται μόνο τέτοια. Αλλά εγώ δεν εισέρχομαι στην εξέταση αν και κατά πόσο η τηλεόραση είναι αντικειμενική επί πολιτικών θεμάτων. Αυτό είναι θέμα πολιτικών. Εγώ εισέρχομαι σε ένα άλλο θέμα και λέγω ότι υπάρχουν θέματα μεγάλα στο έθνος στα οποία δεν ακούγεται αντίθετος φωνή. Ποια είναι τα θέματα αυτά? Γαλιζώσαν στην τηλεόραση μερικά υποκείμενα και από εκεί αυτά τα υποκείμενα ανεδέστατα, αντιδημοκρατικότατα προσπαθούν να διαφωτίσουν τον ελληνικό λαό μονοπλεύρος. Ένα θέμα σας παρουσιάζω. Το διαζύγιο. Είναι μικρό το διαζύγιο? Δεν είναι μικρό το διαζύγιο. Επί δύο χρόνια συνεχώς κάνει πλήση εγκεφάλου υπέρ το αυτομάτου διαζύγιο. Ούτε μία φωνή ακούστε ποτέ εναντίον του έθνου. Όταν παρουσιαστήκαν οι υποκριτές στην Ελλάδα Σύνοδο και είπανε, υποκριτικώς είπανε, ότι να έρθει κάποιος αντιπρόσωπος της Εκκλησίας στην τηλεόραση να συνομιλήσουμε σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, να πούμε, να ακούσουμε τις αντιλήψεις. Ήταν έτοιμη η Σύνοδο να λάβει απόφαση. Λέω όχι, θα μας δώσουν τρεις μήνες την τηλεόραση να μιλάει ένα συνεχώς κατά του διαζυγίου και μετά τρεις μήνες θα παρουσιαστούμε. Θα ήμαθα οι λήθιοι των λήθιων εάν πέσουμε σε τη αυτή παγίδα. Αυτοί μεν να έχουν την τηλεόραση και να κάνουν συνεχώς και κατά πάστος πλήσιν το εγκεφάλου και να παρουσιάζουν όλα τα επιχειρηματά του υπέρ του αυτομάτου διαζυγίου, εμείς δεν απεριστώμεν σε μια ώρα και αυτήν όχι ακεραίαν, αλλά να συζητήσει με άλλους αντιπάλους του θέματος. Θέτει άλλο θέμα, Είναι η ΕΟΚ. Δεν είναι μικρό η ΕΟΚ. Είναι η ένταξη της Ελλάδος στην ευρωπαϊκή αγορά. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι άμα μπούμε στην αγορά τα δολάρια θα τρέχουν στους δρόμους, τα μάρκα θα κυλούνε και τα φράγκα τα γαλλικά και όλα τα νομίσματα θα γίνει μια χώρα παράδεισος. ΕΟΚ ίσον παράδεισος. Και όχι μόνο η παρούσα γενεά αλλά και άλλη γενεά. Γενναίο γενναιών, γενναίο γενναιών, λες και είναι το 21, λες και είναι το 21. Ότι γενναίο γενναιών,
θα απολαύσουν τα αγαθά του παραδείσου που θα ανοίξουν τις πόρτες με την ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΠ. Αυτά λένε. 3 χρόνια τώρα. Συνεχώς δεν ακούεται μία φωνή εναντίον της ΕΟΠ. Καμία φωνή. Ενώ η ΕΟΠ θα είναι ο τάφος της Ελλάδος. Θυμηθείτε τον λόγο μου. Θυμηθείτε τον λόγο μου. Μόνο ότι φαίνεται αυτό απίστευτο που σας λέω, διότι δια της ΕΟΚ πλέον θα καταργηθούν τα σύνορα και η Ελλάς, θα έλεγα μια σκυρά λέξη, δεν εξετάζω την ένταξη της Ελλάδος εξ επόψεως εμπορικής, εξ επόψεως οικονομικής, ίσως εξ επόψεως εμπορικής και οικονομικής να έχει κάποιες ωφέλειες. Δεν είμαι αρμόδιος να προφανθώ περί των ωφελειών αυτών. Εναγνωρίζω ότι εάν η Ελλάς ενταχθεί στην ΕΟΚ και να ανοίξουν τα σύνορα και μαζευτούν εδώ όλα τα καθάρματα της Ευρώπης και Αμερικής, η Ελλάς θα έλεγα μια σκυρά λέξη, η Ελλάς θα χάσει την ταυτότητά της, την εθνική και θρησκευτική ταυτότητα. Θα είμαστε και Γάλλοι, θα είμαστε και Αμερικάνοι, θα είμαστε και Ευρωπαίοι, θα είμαστε και ό,τι θέλετε. Έλληνες μόνον, δεν θα είμαστε Έλληνες. Έλληνες όπως μας ρωματίστη ο Μακρυγιάννης, με την υπέροχον αυτήν την δασκαλία του, όπως μας ρωματίσαν γενναιών. Η Ελλάς θα γίνει, με συγχωρείτε, θα έλεγα μια σκληρά λέξη, αλλά είστε σκανδάλιστοι και δεν τη λέγω, η Ελλάς θα γίνει διεθνές πορνείων. Λοιπόν, 3 χρόνια συνεχώς πλήσεις υπέρ των κεφάλων. Εφαρμόζεται το Σύνταγμα. Επίσης όρις, θέμα μεγάλο, ενώ θα έπρεπε μια βραδιά ο ένας να μιλεί επί ΕΟΚ και την άλλη βραδιά να μιλεί ένας κατά της ΕΟΚ να διαφωτιστεί το ελληνικό βασίλειο. Και τώρα πλέον υποκριτέ, αφού 3 ολόκληρα χρόνια κάνε πλήση εγκεφάλου και διαδόθη το ΕΟΚ ότι είναι το παυσίπονο, είναι εκείνο το παυσίπονο το οποίο θα καταπαύσει τους πόνους της Ελλάδος, αφού πλέον κάνουν αυτή την πλήση του εγκεφάλου, τώρα ζητούν να κάνουν και δημοψήφισμα χωρίς ο ελληνικός λαός είναι. Υπάρχουν κορυφαίοι επιστήμονες όλων των κράτων, οι οποίοι λέγουν «Αλτ!» και πρέπει να ακουστεί και η φωνή αυτών. Στο ένα ζήτημα του διαζυγίου, μονόπλευρος η διαφώτιση. Στο άλλο ζήτημα της ΕΟΚ, μονόπλευρος η διαφώτιση. Τώρα προκαιρού ήταν η απόκρεος. Και γνωρίζετε πολύ καλά τα έσχη, τα οποία γίνονται μέσα στην πόλη των πατρών. Δυστυχώς, εκεί δεν παρουσιάζεται αντίδραση. Θα έπρεπε την ώρα που βαίνουν τα καρναβάλια των πατρών και γυναίκες δίνονται ανδρικά και άντρες δίνονται γυναικεία και δημιουργείται μια χαόδης κατάσταση αμαρτίας, θα έπρεπε εκείνη τη μέρα ο ναός του Αγίου Ανδρέου, που τώρα σε λίγο θα αποκτήσει 38 καμπάνες, να χτυπάνε νεκρικά, γιατί κάτι πεθαίνει στην Ελλάδα. Λοιπόν, την ημέρα των απόκριων παρουσιάστηκε κάποιος δημοσιογράφος και συνεχώς ομιλούσε περί του καρναβάλου και έλεγε τον καρνάβαλο, λέει, κάτι καθυστερημένα, λέει, πνεύματα, κάτι οπισθοδρομική, λέει, κάτι, λέει, που δεν υπολογίζει καθόλου ο ελληνικός λαός, λέει. Αυτοί, λέει, ομιλούν κατά του καρναβάλου. Κύριε, ποιος είσαι εσύ που λες ότι κάποια καθυστερημένα πνεύματα ομιλούν καρναβάλου? Δεν είναι ο Καντιώτης, δεν είναι ο Α και ο Β, είναι μεγάλοι πατέρες Εκκλησίας, τον οποίο εμείς δεν είμαστε άξιοι ούτε των ημάντα των υποδημάτων. Εναντίον του καρναβάλου είναι ο Μέγας Βασίλειος, εναντίον του καρναβάλου είναι ο Γρηγόριος, ο Θεολόγος, εναντίον του καρναβάλου προπαντός και των οργείων είναι ο Χρυσόστομος. Δεν ακούστη Χρυσόστομος, δεν ακούστη Βασίλειος, δεν ακούστη τα μεγάλα πνεύματα. Ένας δημοσιογράφος επήγε να ψάλει τον ύμνο του καρναβάλου από την τηλεόραση. Καρναβαλικός, καρναβαλική τηλεόραση. Ο μονόπλευρος διαφώτισης. Θέτε ακόμα να δείτε μια άλλη άποψη, για να πιστείτε περί αυτού, ότι τελευταίως με πήρε στη Φλόρινα κάποιος, λέει, «Πάτερ μου, είμαι αγανακτισμένος. Είμαι αγανακτισμένος, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω». «Και τι θέλεις να κάνεις», του λέγω, «εσύ», λέει, προ καιρού, προ λίγο, παρακολούθησα τηλεόραση. Και από την τηλεόραση ποιος μιλούσαν? Κανένας καλόγερος του Αγίου Όρος, εκεί που μένουν στις σπηλιές εκεί μέσα και προσεύχονται και ασκητεύουν? Κανένας πατέρας Εκκλησίας? Στην τηλεόραση, παρακαλώ,
παρακαλώ, έχουν και τέτοιο φρούτο, κοντά στα άλλα έχουν και τέτοιο. Παρουσιαστήκανε βουδιστές, και οι οποίοι βουδιστές, οι οποίοι ομιλούσανε περί του βουδισμού. Περί του βουδισμού, διαφωτίσει των ελληνικών λαών, και μαθαίνω ότι εδώ πέρα μπήκανε τέτοιοι καλόγεροι του Θιβέτ, οι οποίοι κάνουν πλήση εγκεφάλου στον ελληνικό λαό, και δεν αποκλείεται μέσα στην Αθήνα να έχουμε και ναών του βουδιστών κοντά στον άλλο, άλλα παράξενα τα οποία θα δει η πόλη μας. Βουδισμός παρακαλώ, βουδισμός. Παρακαλώ, βουδισμός. Λοιπόν, σας απέδειξα ότι η τηλεόραση καταργεί το ένατο άρθρο του Συντάγματος. Σας απέδειξα ότι η τηλεόραση καταργεί και καταπατεί το 15ο άρθρο του Συντάγματος που μιλεί περί τηλεοράσεως επίησης όρης. Αυτό λέει επίησης όρης. Ότι δεν υπάρχουν πλέον επίησης όρες διαφωτισμού. Τώρα τελειώνω και σας παρουσιάζω το χειρότερο από όλα. Ποιο είναι το χειρότερο από όλα? Ότι λέγουμε ότι έχουμε δημοκρατία. Η δημοκρατία εκφράζεται δια των μέσων ενημερώσεως. Η δημοκρατία εκφράζεται δια των εφημερίδων. Δηλαδή, στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να υπάρχει μια εφημερίδα. Παγορεύεται. Δεν επιτρέπεται. Μπορούσε να βγάλει το κράτος μια εφημερίδα. Την εφημερίδα της κυβερνήσεως. Και να γράφει λίγα πράγματα μέσα. Και να την έχει αυτή υπό τον έλεγχο. Όπως συμβαίνει στη Ρωσία, που βγαίνει μόνο και μια εφημερίδα, η Πράβα, και κυκλοφορεί σε εκατομμύρια μέσα. Άλλη εφημερίδα δεν βγαίνει. Αυτή είναι η Πράβα σου. Μια εφημερίδα. Δεν χρειάζεται άλλη εφημερίδα. Αλλά εδώ δεν είναι ολοκρατικό καθεστώς, εδώ είναι δημοκρατικό. Και κοντά στη μια εφημερίδα υπάρχουν 2, 3, 4, 5, 10, 100 και κάθε μία εκφράζει τις απόψεις των ανθρώπων οι οποίοι υποστηρίζουν το ορισμένο αυτό κόμμα. Τι θα λέγατε εάν έβγαινε μόνο μια εφημερίδα? Λοιπόν, αυτό γίνεται σήμερα. Η εφημερίδα είναι η τηλεόραση. Και απόδειξε ότι από τον καιρό που βγήκε η τηλεόραση έπεσε τα φύλλα των εφημερίδων, όλα πέσανε. Διότι ο άλλος δεν θέλει να διαβάσει. Ακούει, βάζει το αυτή εκεί πέρα, βλέπει εκεί πέρα, τελείωσε. Δεν πιάνει εφημερίδα πλέον. Λοιπόν, όπως είναι απειγορευμένο, όπως είναι αντιδημοκρατικό να υπάρχει μία εφημερίδα στην Ελλάδα, έτσι είναι αντιδημοκρατικό έτον. Να υπάρχει μία και μόνο εφημερίδα, μία και μόνο τηλεόραση. Και μόνο μία τηλεόραση να υποχρεωμένος ελληνικός λαός να ακούει συνεχώς και κατά πάυστος. Δεν είναι αυτό στα κράτη τα ελεύθερα. Στην Αμερική παρακαλώ, εκτός του κρατικού τηλεοράσεως, λειτουργούν παρακαλώ, μετρήστε με τα δάχτυλά σας, 200 τηλεοπτικοί σταθμοί. 200 τηλεοράσεις τηλεοπτικοί σταθμοί. Όχι μόνο το κράτος, αλλά και η εκκλησία. Και εκκλησίες καθολικών, εκκλησίες προτεσταντών, εκκλησίες διαμαρτυρωμένων, εκκλησίες διάφορες και οργανισμοί μεγάλοι και ωφέλιμοι έχουν την τηλεόρασή τους. Και ρυθμίζουν τα κύματα, αυτό που λένε ότι τάχατες θα βουλιάξουν καράβια, είναι ηλίθι, είναι για τους ηλιθίους αυτό. Διότι το κράτος ρυθμίζει τα κύματα. Το κράτος ρυθμίζει. Κύριε, θα πάρεις άδεια και θα σε εντάξω στο άδε, στο τάδε κύμα και εκεί στο κύμα εκείνο θα ακούς την φωνή. Εδώ τίποτα. Μία τηλεόραση. Μία και μόνον. Ολοκληρωτική. Την οποία εξουσιάζουν οι εκάστοτε κυβερνώντες και κάνουν πλήση του εγκεφάλου και δημιουργείται πλέον μια κατάσταση απερίγραπτος μέσα στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να έχουμε το δικαίωμα τηλεοράσεις. Εγώ τουλάχιστον σας το λέγω. Ζήτησα κατ' επανάληψη. Όχι, μου λένε. Εάν μου δίνανε άδεια τιούτου ζητήματος, άδεια τηλεοράσεως, επάνω στη φόρνα στο ψηλό βουνό, θα ίδρυα τηλεόραση, η οποία νομίζω θα είναι το σπουδαιότερο έργο το οποίο έχω να προσφέρω μες στον ελληνικό λαό. Τώρα δεν υπάρχει τηλεόραση, υπάρχει τηλεόραση κρατική. Και μάθετε λοιπόν και τα άλλα τα οποία συνέβησαν. Ότι προημερών από την τηλεόραση τι παρουσιαστήκανε. Από την τηλεόραση παρουσιαστήκανε, παρακαλώ, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, τα 7 πάθη του, η Παναγία Θεοτόκος, οι άγγελοι και αρχάγγελοι, τα ωραία τα οποία έχει η πατρίς μας. Από την τηλεόραση ξεγυμνωμένοι, τσίτσιδο, οργιάζοντες, πίνοντες, διασκεδάζοντες,
Όλοι οι θεοί του Ολύμπου, οι θεοί του Ολύμπου. Μας, ο θεοί του Ολύμπου. Λοιπόν, οι θεοί του Ολύμπου παρακαλώ παρουσιάσαν εκεί πέρα, οι θεοί του Ολύμπου, οι θεοί του Ολύμπου. Και ένα άλλο ακόμα, ότι παρουσιάσαν μία ομάς εκλεκτών λογοτεχνών, ο λεπτών λεπτών, εκλεκτή λογοτέχνη. Α, πέρασε η ώρα. Λοιπόν, τελειώνουμε. Λοιπόν, λέγει μέσα ότι μια ομάς καλλιτεχνών, παιδιά καλά εκλεκτά, εκατίσαν και διαβάσανε τον Άγιο Κοσμά. Δεν υπάρχει ωραιότερο από τον Άγιο Κοσμά. Αν υπάρχει. Μεγάλος διδάσκαλος, διδάχος του γένους. Και φτιάσανε σενάριο. Μια ταινία που είναι 36 φορές παρουσιάζεται ο Κοσμάς ο Ετωλός σε διάφορες τραγικές στιγμές της ζωής του. Και πήγανε στην τηλεόραση και παρεκάλεσαν την τηλεόραση. Αφήσατε μας να παρουσιάσουμε τον Κοσμά τον Ετωλό. Όχι! Όχι! Αφήσατε μας τώρα που πλησιάζουν οι Άγιες ημέρες να παρουσιάσουμε κι εμείς μερικά χριστιανικά έργα. Όχι! Όχι! Και ΟΚ και διαζύγιο και θεοί του Ολύμπου και καρνάβαλος και τα πάντα και αυτά ακόμα τα απορριμαντικά. Τα απορριμαντικά διαφημίζονται και αυτά ακόμα τα απορριμαντικά διαφημίζονται. Ένας μόνο δεν διαφημίζεται. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι εδώ η τηλεόραση στην Ελλάδα. Τι πρέπει να γίνει? Να σπάσουμε το φράγμα. Υπάρχουν ήρωες στην πατρίδα μας. Και ένας τέτοιος ήρωας που έσπασε το φράγμα είναι ένας πιλότης, ο οποίος άνοιξε δικό του τηλεοπτικό σταθμό, άνοιξε ραδιόφωνο, ραδιοφωνικό σταθμό κάτω στην Πειραιά. Και κάθε μέρα άνοιγε στην αυτή χιλιάδες πιλότες και Αθηναίοι άκουαν των πειρατικών, των εντός αγωγικών, των πειρατικών αυτών σταθμών, το ραδιοφωνικό σταθμό που μετέδιδε τραγούδια χριστιανικά, ύμνους χριστιανικούς και ψυχαγωγία μετέδιδε. Αλλά μια φορά μετέδωσε και εναντίον των χιλιαστών και τους είπε ότι είναι δαίμονες της κολάσεως. Ένας χιλιαστής που ήξερε ότι είχε το σταθμό, πήγε τον κατήγγειλε στην αστυνομία, χραπ, τον πιάσανε το πτωχαδάκι και τον βάλανε μέσα και τον δικάσανε. Στείλαμε τον κύριο Σωτηρόπουλος μάρτυρα υπερασπίσεως, που πήγε εκεί πέρα στην μάρτυρα και έκανε ισχυρόν αγώνα, κάναμε όλοι μας. Εντούτοις όμως οι δικαστές μας, σύμφωνα με τον νόμο. Σύμφωνα με τον νόμο. Τι υποκρισία. Σύμφωνα με τον νόμο. Σύμφωνα με τον νόμο. Τι υποκρισία. Σύμφωνα με τον νόμο δικάζω. Ναι, γιατί δεν δικάζεις αυτούς τους διαφθορείς, οι οποίοι κάθε βράδυ ξετσίποντες γυναίκες παρουσιάζουν στον αυτό και καταλύουν τα άσυλα και τα πάντα. Εάν αυτό το πτωχαδάκι καταδίκει σε ένα μήνα, αυτούς 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια φυλακή, δια του εκπροσωπείς. Κατάλαβε, τίποτα απολύτως. Και αντί να του πούνε μπράβο, τον δικάσανε τον άνθρωπο, τον δικάσανε και είναι μέσα στην βουλή. Τώρα φτάσαμε, σας είπα, σας κούρασα, μια ώρα. Τώρα όμως θα φύγετε γονισμένοι, θα φύγετε με γονισμό. Τώρα μπαίνω στο σπουδαιότερο σημείο της ομιλίας μου και σας παρακαλώ πολύ να προσέξετε τι θα σας πω. Πέρσι τέτοια εποχή έβγαλα μία τηλεόραση, κλείστε τις τηλεοράσεις. Θα το θυμίσετε οι περισσότεροι. Και εκεί στο τέλος συνεβούλευα τον ελληνικό λαό, προέτρεπα να κλείσουν τις τηλεοράσεις. Κάποιος μου λέει, ράκουνε εκεί, πάει να πει στον ελληνικό λαό να κλείσουν τηλεοράσεις. Δον Κιχώτος θα γίνεις, εκστρατεύουν κατά των ανεμομήλων. Είναι αδύνατο αυτό το πράγμα, μου λέει. Και εγώ ξύτερα κι έλεπα, δεν θα βρεθούν μέσα στο έθνος μου άνθρωποι οι οποίοι θα θελήσουν να ακούσουν τη φωνή αυτή του συνθήματος αυτό, κλείσει τη ώρα. Περίμενα. Πέραμε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τσουπ, ήρθαν τα πουλιά. Τα ειδόνια και τα χιλιδόνια ήρθαν πού, επάνω στη Φλόρινα. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, 300 επιστολές. Συγκινητικότητες επιστολές από όλη την Ελλάδα. Και από την Αφρική ακόμα, κάτω μακριά, υπάρχει λαός. Οι οποίοι μου έπανε ότι διαβάσαμε το άρθρο, επιστήκαμε και ήδη έχουμε πιστεί περί της φοράς και καταστροφής την οποία δημιουργεί η τηλεόραση και πολλές οικογένειες εν οικογενειακό συμβουλίο απεφάσισαν να καταργήσουν την τηλεόραση.
καταργήσαν οι Ρωτρακώσοι. Και δεν είναι μόνο αυτοί που μου γράψανε, υπολογίζω ακόμα στη Φλόρνα, στην Πτολεμαϊδα, στην περιφερειά μου που έχω περισσότερα πνευματική εξουσία, υπολογίζω ότι περίπου σε όλη την Ελλάδα 1000 πρόσωπα, 1000 πρόσωπα, 1000 πρόσωπα, 1000 ήρωες κλείσαν την τηλεόραση μέσα. Αλλά τι είναι 1000 μέσα σε ένα τέτοιο πλήθος? Είναι ένας σε 9000 θεάτας. Πάλι από εδώ, από τη θέση αυτή, βγάζω καινούργια σπίθα με νέα επιχειρήματα. Μου έδωσε αφορμή ένας λαμπρός διδάσκαλος, ο οποίος μετεκπαιδεύεται εδώ στην τηλεόραση και έκανε μια έρευνα στα παιδιά και έγραψε ένα ωραίο βιβλίο τηλεόρασης και αυτό, και αποδεικνύει τη ζημιά που γίνονται στα παιδιά με στοιχεία, με ντοκουμέντα. Μου έδωσε αφορμή αυτός ο λαμπρός διδάσκαλος που μετεκπαιδεύεται εδώ στο Μαράζλιον και έγραψα καινούργια σπίθα. Και τώρα από τις θέσεις αυτής φωνάζω και λέγω σε όλους που είστε εδώ μέσα: Θεέ μου, Θεέ μου, ενίσχυσε τα ασθενή πλάσματά μας, ενίσχυσε τους μικρούς χαρακτήρας μας, κλείστε τις τηλεοράσεις, όλοι όσοι είστε εδώ, κλείστε τις τηλεοράσεις, κλείστε τις τηλεοράσεις. Πέστε εκείνο που είπε η Αποκάλυψης: έξω οι κίνδυνοι, έξω οι βάρβαροι, έξω οι πόρνοι, έξω οι μοιχοί, έξω οι κίνδυνοι, έξω οι βουδιστέ, έξω οι καραβανιστέ, έξω οι άθλοι, έξω οι ληστέ. Κλείσε το σπίτι σου και αγίασε το δάχτυλό σου. Αγίαν πράξη θα κάνει. Αξίζει το να βάλεις στο κουμπί και να κλείσει την τηλεόραση, να τη σφραγείς την τηλεόραση. Αυτό αξίζει παραπάνω από 20.000 μετάνοιες, από 30.000 μετάνοιες και από 30.000 σταυρούς. Αξίζει άγια, αγία στιγμή. Κραπ, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, κλείνω την τηλεόραση. Ηρωισμός, εφαρμόστε το. Σκυρός ο λόγος. Σκυρός ο λόγος, τις δυνατές αυτού ακούει, θα μου πείτε όλοι. Κι όμως το ζητώ από όλους σας. Ή κάνω κάτι άλλο, γιατί δεν είμαι μόνο απλώς ένας ρήτορας, ένας τυρίτορας, ένας κήρυκας του Ευαγγελίου. Είμαι και επίσκοπος και γέρον επίσκοπος. Συγκεντρώνω την ιδιότητα του κήρυκος, την ιδιότητα του κληρικού, την ιδιότητα του επισκόπου, την ιδιότητα του πρεσβύτου, και έχω κάποιο λόγο παραπάνω. Φορώ πετραχύλι την ώρα αυτή και σας λέγω, όχι όλο τον χρόνο, μη τρέμετε, μη τρέμετε, μη τρέμετε, δεν θα βυθίσω βαθιά τη χειρουργική μάχαιρα. Δεν θα κάνω χειρουργική, δεν σας βάλω στο χειρουργείο, αλλά θα σας κάνω μια ελαφρά εγχείρηση. Μέχρι το Πάσχα, μέχρι το Πάσχα, μέχρι το Πάσχα, κλείστε τις τηλεοράσεις. Και μέσα, και θα πιστείτε μόνοι σας. Θα πιστείτε μόνοι σας ότι σε ένα μήνα μέσα θα πιστείτε πόση ωφέλεια πνευματική έχετε κλείνοντας τον δαίμονα αυτό, το κουτί αυτό της κολάσεως, που είπε ο Άγιος Κοσμάς προ 200 χρόνια ότι ένα κουτί θα τρελάνει την ανθρωπότητα. Κλείστε τις τηλεοράσεις, επαναλαμβάνω, και να είστε βέβαιοι ότι ο Κύριος θα είναι μαζί σας. Θέλω λοιπόν ένα αυτό, και όσοι από εσάς αποφασίσετε να κλείσετε, θα πείτε ότι μόλις πάτε στο σπίτι θα αρχίσει εκεί ο δαίμονας: άνοιξέ με, θα φωνάζει, άνοιξέ με, άνοιξέ με, διάβολε, διάβολε, σατανά, έως φόρε. Όσο και να φωνάζεις, εν το όνομα του Ιησού Χριστού, επιτάσσω να εξέλθεις της οικίας μου, επιτάσσω να εξέλθεις της οικίας μου. Διάβολε, όσο και να φωνάζεις, και αν φωνάζει η γυναίκα και φωνάζει τα παιδιά, εν ονόματι σου του Ρεζωραίου, επιτάσσε να εξέλθεις λεγιών δαιμονίων, να εξέλθεις και να εξέλθεις. Ταύτα είχα να υπό στην αγάπη σας. Όσοι από εσάς θα λάβετε την ηρωική απόφαση, είτε μέχρι το Πάσχα, είτε και σε όλη διαρκώς, σε μεγάλο διάστημα διαπαντός, να κλείσετε τηλεόρασεις, θα παρακαλέσω να μου στείλετε ένα γράμμα επάνω στη Φλόρινα. Και εγώ το γράμμα αυτό θα το λάβω και θα σας στείλω μια επιστολή και μια ευλογία και ένα δώρο θα σας στείλω. Και τώρα όλοι μαζί, όλοι μαζί, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Κανονικά το σταυρό μας.
διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό, ελέσσε και σώσον ημάς. Αμήν, αμήν.